Huge victory. Terrasse Nick. You want the title? You want to comment also the title? Because was maybe the hardest game. As evolved the situation inside of the pitch. Because they are very important, these three points, very, very important. Because we are toward the end of the season and it is a tiredness. Also, we were also after a long trip and a hard game in London on Thursday. Είναι το τέλος της σεζόν, υπάρχει κούραση. Είχαμε ένα δύσκολο ταξίδι μετά το παιχνίδι στο Λονδίνο την Πέμπτη. Because there are three points. In a way, υπάρχουν τρεις πόντοι. In a away game. Σε ένα εκτός έδρας παιχνίδι. Επόμενη ερώτηση. Αν τελικά σήμερα αποδείχθηκε στην πράξη ο λόγος για τον οποίο πρόκειται πρώτος. Το μέταλλο, η ψυχολογία, η καρδιά νικητή, γιατί είδαμε παίκτες να παίζουν με αυτοθυσία. Ο Πασχαλάκης στο φινάλι παίζει τραυματίες. There is clear this aspect. To win titles, you have to go through these games. You have to know to fight, you have to know to sacrifice, and you know to bring to the end the game with the victory, with these three points. Είναι ξεκάθαρο ότι αν θέλουμε να πάρουμε τον τίτλο, θα πρέπει να κάνουμε τέτοιου τους νίκες, να δείχνουμε την θέληση σε κάθε τέτοιο παιχνίδι για να κάνουμε ότι περνάει το χέρι μας μέχρι τέλος για να πάρουμε τους τρεις πόντους. Look, there are games that derby, okay, special atmosphere, something fantastic, you enjoy all the people, but as a coach, really these are the happiest victories. Υπάρχουν παιχνίδια τα οποία είναι τα derby που είναι ιδιαίτερη η ατμόσφαιρα, αλλά από εκεί πέρα υπάρχουν και αυτά τα παιχνίδια που για έναν προπονητή οι τρεις πόντοι είναι πολύ πιο σημαντικοί. Because what you said before, you, the team and the players showed the will to fight and never to give up. Λόγω του ότι είπατε playing bad or good, but they go for the victory. Λόγω του αυτού που είπατε και εσείς πριν, ότι οι παίκτες έδειξαν ότι πραγματικά ήθελαν τους τρεις πόντους, είτε παίζοντας καλά, είτε παίζοντας άσχημα. Πάμε. Μπορεί που κάνει στην ορίτικη ή αντίκη, εμείς από την εξωτερική έδωμα ότι ήταν αυστηρή απόφαση του διαιτητή. Look, it was a penalty for Lamia without discussion. Υπήρξε ένα πέναλτι για τη Λαμία, χωρίς να το σχολιάσουμε παραπάνω. And I would have preferred to give the penalty, but the referee probably understood that was penalty after, because from that moment he destroyed us. Θα προτιμούσα να είχε δώσει όμως το πέναλτι, γιατί ενδεχομένως με στη ροή του παιχνιδιού να κατάλαβε πως ήταν λάθος η απόφαση να μην δώσει το πέναλτι και από εκεί και πέρα μας διέλυσε. Two yellow cards for nothing to Kanyas. Unbelievable red card for Barales, which hasn't shown. And I believe that we received in the second half two fouls, and Lamia was was aggressive, very aggressive team, attacking very aggressive on the ball. Then he pushed. Lamia over us. Και στο δεύτερο ημίχρονο κερδίσαμε ίσως δύο φάουλ και επειδή η Λαμία είναι μια πολύ επιθετική ομάδα. Μας πίεσε πάρα πολύ. Υπάρχει άλλη ερώτηση. Σάκη. Την απόδοση του Άντα, πώς σχολιάζει. Για δεύτερο συνεχόμενο. And maybe he'll play for the third consecutive game. Και ενδεχομένως να παίξει και ένα τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι. He is in a process of us to play and to understand to be with the team. And step by step he learned to sacrifice and to be the player that we want and we need. Είναι σε μια διαδικασία κατανόησης, να θυσιάζει και για την ομάδα και προσπαθούμε πάρα πολύ για να γίνει ο παίκτης που χρειαζόμαστε πραγματικά. Είδα το ψήμα το Βαρέλα, ήταν ο πιο κομβικός παίκτης σήμερα και για το σκορ και το γκολ που πέτυχε και για τη στάση του στην άμυνα. Είναι ένας παίκτης ο οποίος σε 20 μέρες από τώρα θα μπορεί να υπογράψει σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Ο ίδιος πώς το διαχειρίζεται αυτό το γκολ? And generally, both central defenders fought a lot. And more for the goal that he was crucial. Another aspect is that in 20 days he will be able to speak and to sign with any other team. How do you manage this situation? No, I don't manage this situation because I'm a coach. I want Varela to stay, to continue here. I believe that he wants. It is time to have talks and to negotiate,
because Varela is a player that for a long time here, then he loves the city and he loves the team and he is ready to continue. I don't believe that would be problems. Δεν διαχειρίζουμε την κατάσταση αυτή. Ο Βάρελ είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι σημαντικός. Τον θέλω προσωπικά στην ομάδα να συνεχίσει. Αυτός από τη μεριά του είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αγαπάει την ομάδα. Βρίσκεται καιρό εδώ. Πιστεύω ότι τώρα που θα αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις δεν θα υπάρξει κάποιο πρόβλημα στην διαδικασία. Αν έχουμε εικόνα για το αν υπάρχουν απώλειες από αυτή την ίδια. Pelkas was out because he didn't feel well. He was sick and he lost all the energy. Then I don't believe that would be a problem. Ο Πέλκας βρέθηκε εκτός λόγω του γεγονότος ότι δεν αισθανόταν καλά. Έχει μια ίωση που τον ταλαιπωρεί και τελείωσε η ενέργεια. For Paskalakis, we will see next days because you know that this kind of injury could affect more and make us to understand better the next days. Για τον Πασχαλάκη χρειάζονται τέτοιου είδους τραυματισμοί λίγο χρόνο για να δούμε αν μπορεί να τον επηρεάσει και πώς θα εξελιχθεί τις επόμενες ημέρες. And this Kanyas with two yellow cards. Και έχουμε τον Κάνιας με δύο κίτρες κάρτες, οπότε αυτές είναι οι απώλειες.